Mad Radio Podcast. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ πέρα στον αέρα του Mad Radio 106,2. Όχι όμως ξενοσφύρι με την καλεσμένη μας. Να υποδεχτούμε τη Modern Cinderella. Γεια σου ρε Modern Cinderella. Καλώς την. Γιατί είσαι πολύ modern. Μ' αρέσει το Modern Cinderella. Γιατί πες μου λίγο το modern για την μπροστά. Γιατί είχα μία φωτογράφηση πριν 3 χρόνια σε μία εταιρεία με ρούχα και επειδή έκανα τατουάζ και μου είχαν δώσει, ξέρεις, ένα φορεματάκι πολύ της πριγκίπισσας. Αλλά εγώ είχα το τατουάζ. Το άλλαξα, το έκανα Modern Cinderella, ότι είμαι, ξέρεις, σύγχρονη. Ρε παιδί μου, πριν ξέρω τα τατουάζ και έπιασε και έχουμε δει πολλές σιντερέλες από εκείνη τη μέρα. Από εκεί, έξω, το κοβάκι πήγε σύννεφο. Ναι. Καμία modern όμως. Modern όμως μία. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, modern σιντερέλα μου. Είσαι και μάνα από πολύ μικρή ηλικία, από νεαρή ηλικία. Πώς είναι η όλη φάση της μητρότητας σε τόσο έτσι, στα γενοφάσκια σου κι εσύ? Εντάξει, κοίτα, όταν το μωρό είναι βρέφος, δεν συνειδητοποιείς και πολλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι τίποτα. Πάνα, γάλα, ύπνος. Τώρα, ας πούμε, που περπατάει, τρώει τα φαγητά μου, μιλάει, γίνεται ένα χάος στο σπίτι, καταλαβαίνεις όλες τις ευθύνες. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ ευδιάθετο ταυτόχρονα, διότι μπορεί να έχεις μια απέσια μέρα και να γυρίσεις στο σπίτι να δεις το παιδί και απλά να αλλάξει όλο το mood σου. Ή να γίνει χειρότερη. Είσαι από τις μαμάδες που όπου πάνε θα πάρουν και το παιδάκι τους μαζί? Όπου μπορώ, ναι. Όπου επιτρέπεται δηλαδή, γιατί έχω κάποιες δουλειές τις οποίες δεν μπορώ να έχω το παιδί μαζί μου σε κάποια γυρίσματα. Αναγκαστικά, ναι. Αλλά προσπαθώ να τον παίρνω σχεδόν παντού. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε όμως σε μια ερώτα η οποία πιστεύω είσαι ειδική καλεσμένη γι' αυτό. Για κάτω να δω. Άντρες εναντίον γυναικών. Πώς φαίνεται? Το έχουμε, λοιπόν. Ναι. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, ποιος πρέπει να πληρώνει το πρώτο ραντεβού, κάτε σε. Αυτός που κάνει την πρόταση. Δηλαδή, άμα έχει τύχει να κάνεις εσύ ποτέ την πρόταση και να έχεις πληρώσει? Ποτέ. Ποιος κάνει γενικότερα την πρώτη κίνηση πεσήματος? Πάντα οι άντρες και... Δηλαδή, αν θες κάποιον πολύ, τίποτα, δεν... Κοίτα, για κάποιο λόγο πάντα αυτός που μου αρέσει και να μην έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, κάπως θα γίνει και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε. Οπότε δεν ξέρω πώς γίνεται το σύμπαν. Κάτι κάνεις δηλαδή. Μας παίρνεις ή όχι? Είναι θέμα κάρματος και σύμπαντος. Κάποιο reaction σε story, τίποτα περίεργο έτσι από αυτά τα ύπουλα? Εγώ να κάνω τρελός? Όχι. Όχι, βαρετά τα reaction. Δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω στείλει βασικά ποτέ πρώτη μήνυμα σε κανένα. Μωρέ, μπράβο. Okay. Ποιος πιστεύεις ότι καυχαίεται περισσότερο, εμείς ή εσείς? Εδώ σε θέλω. Εσείς. Εμείς. Έλα, φάνηκε το ψέμα από το γελάκι πριν. Πήρε το χρόνο τη να το σκεφτεί. Εσείς, ναι, φουλ. Εμείς καφιόμαστε φουλ. Δεν το δέχομαι ποτέ. Και στην πραγματικότητα, τζούφι. Τζούφα! Αποδεδειγμένα, όχι. Μιλάς για μας συγκεκριμένα. Γιατί αν μιλάει για μένα, τέλεια. Θεωρείς δηλαδή ότι οι γυναίκες είμαστε που δεχόμαστε πιο πολύ εύκολα την απόρριψη ή ότι οι άντρες δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτα? Οι άντρες δεν μπορούν να το δεχτούν, ούτε οι γυναίκες. Απλά οι γυναίκες θα το συνειδητοποιήσουν στην αρχή, θα περάσουν τη δύσκολη φάση στην αρχή και μετά θα θέλουν να το ξαναδούν. Οι άντρες είναι ακριβώς το αντίθετο. Το παίζουν και καλά η ιστορία, μα μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα και μετά ένα μήνα κλαίγοντας πίσω. Έχει πόνι. Έχει ευχαρισμένο με όλους. Α, με όλους κιόλας. Δηλαδή. 100% επιτυχία. Να ρωτήσω, ποιος πιστεύεις ότι κερατώνει πιο εύκολα? Όλοι. Όλοι. Ισότητα σε αυτό. Θεωρώ ότι κερατώνουν οι άντρες που... Οι άντρες. Έχεις από όλοι πήγαμε σε εμάς. Από όλοι πήγαμε σε εμάς πάλι. Όλοι οι άντρες. Έχεις απατήσει ποτέ? Ποτέ όχι. Σε έχουν απατήσει και το έχεις μάθει? Πάρα πολλές φορές. Γιατί ρε, μάλιστα. Μαρία, τι κάνεις? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν φταίω εγώ, φταίνε αυτοί. Σου βγήκε ο πρίγκιπας Βάτραχος. Ναι, υποκόμος, οκ. Okay. Ποιος θεωρείς ότι ξεκατηνιάζεται περισσότερο, εμείς ή εσείς? Εντάξει, εσείς τώρα. Τώρα παράτα μας, ναι, πραγματικά. Κοίταξε, πριν του απαντήσεις, εγώ θα πω ότι αν οι άνδρες θέλουν να ξεκατηνιαστούν, θα ξεκατηνιαστούν. Ωραία. Έχει ένα point σε αυτό. Ναι, ρε φίλε. Και θα το πάμε και στον υπερθετικό βαθμό, θα γίνουμε κατηνάρες. Πάρα πολύ, ναι. Και νομίζω και τα δύο φύλλα βασικά. Ναι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μας πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις πει για να αποφύγεις ένα ραντεβού ή μια συνάντηση γενικότερα με κάποιον που δεν πολύ θέλει. Για πες. Λοιπόν, ακούστε, κάθε φορά έτσι πιο μικρή, το έχω κάνει και τώρα. Που έβγαινα ένα ραντεβού και δεν ήμουν ντεμή, πάντα ενημερώνω τους φίλους μου και λέω
άμα σου στείλω μήνυμα, με παίρνεις τηλέφωνο και καλά το βάζω νυχτή ακρός και μου λες, σήκω έλα τώρα, έχει γίνει, δεν ξέρω κι εγώ τι είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάθει γαστρεντερίτιδα, πεθαίνω, έρχομαι τώρα να σε πάω και φεύγω. Είναι το κλασικό που έχουμε κάνει όλοι. Έλα πάρε με κάτι μου έτυχε στο 40 λεπτό, το φεύγω. Και σου λέω γαστρεντερίτιδα και αν πάει καλά το ραντεβού, τι του λες, άντεχε σου. Ότι πηγαίνει καλά και αυτό παίρνει από μόνο του. Άμα πάει καλά το ραντεβού, εσύ δεν θα του στείλω μήνυμα να έρθει να με πάρει. Ισχύει. Σωστό. Γι' αυτό μπορεί να πάρει. Να το ξεχάσει ο άνθρωπο, να είναι προγραμματισμένο εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, μια που πιάσαμε έτσι τα δύο φύλλα και τι συγκρίσει, ποιο θεωρεί από του δύο, άντρα ή γυναίκα, όπω θα ζητήσω, ότι είναι πιο drama queen. Λοιπόν. Οι άντρες προφανώς. Θα ακούσεις. Και εγώ δεν κλαίω για γυναίκα. Οι πιο κλαψιάριδες. Τι να πω. Ανάλογα το ζώδιο που θα πέσεις, ρε Μαρία. Τώρα. Πρέπει να το πάμε αφαιρετικά, δεν εξηγείται αλλιώς. Κοίτα, για κάποιο λόγο όλες μου οι σχέσεις ήταν ταύροι. Όλοι. Καλοί ταύροι. Σε ριαλοπολείο. Ένας ήταν ζυγός μόνο. Όλοι οι άλλοι ταύροι. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Αχ, καρκίνωση. Έλα, ρε, είσαι καλή. Πότε είσαι συνεδρία. 22 Ιουνίου στην αλλαγή. Πάνω στην αλλαγή. Άρα έχει και κάποια επιρροή από δίδυμο. Εντάξει. Θα σε ακόμη μεθυσμένη από τα Words, μια χαρά. Να σου πω. Είσαι από τις γυναίκες που κοιτάνε χιούμορ, χρήμα ή τη δόξα του. Όχι, προφανώς και θα κοιτάξω το χιούμορ, εννοείται. Δεν πά να έχει όση δόξα θέλει, λεφτά και τέτοια. Άμα δεν μπορεί να γελάσει με τον άλλον, δεν τον κάνει να. Ισχύει. Να σου φτιάχνει και φτεδάκια, τι να τον κάνει. Όχι, και αυτό μπορεί να το πετύχει. Δύσκολο φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει χιούμορ, έχει χέρι. Δηλαδή, άντε, θα ανέβεις πάνω στο γιοτ. Ναι. Τι θα πείτε. Τίποτα. Ενώ άμα πάτε στο ταβερνάκι. Και έχει χιούμορ. Και έχει πλάκα. Μια χαρά είναι. Μια βόλτα με το γιοτ στην πρώτη ψαροταβέρνα. Ναι, να ρωτήσω, ποιο πιστεύει ότι λέει περισσότερα ψέματα, εμείς ή εσείς. Εμείς. Ορίστε! Άντε. Τα καταφέραμε. Βγήκαμε κάπου δεύτεροι. Νικήκαμε. Και είμαστε και πολύ καλές. Η αλήθεια είναι, διότι εσείς. Και εσείς λέτε πολλά ψέματα, αλλά τα καταλαβαίνουμε όλα. Δηλαδή δεν ξέρετε να λέτε ψέματα. Είμαστε τραγικοί ψεύτες. Εμείς, άπαξ και πούμε ψέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβετε ποτέ. Και μιας που λέμε ψέματα, έχεις πει ποτέ ψέματα σε κάποιο γκόμενο. Ναι, ρε, ναι. Α, ναι. Ποιος την έχει πει. Σωστό. Μικρό ψεματάκια, όλοι θα πούνε. White lies. Να σου πω, εάν το σεξ δεν είναι καλό, αλλά περνάς πολύ ωραία, τι κάνεις. Υπομονή. Το σταυρό σου. Ξέρεις τι, δύσκολο τώρα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το σεξ. Το βλέπεις λίγο έτσι μακροπρόθεσμα, αλλά στο. Όχι, όχι, συνέχισε. Θέλεις να σου λείψει. Okay. Μας άλλαξαν και εμάς τα φώτα. Όχι, πάμε αλλού. Σου αρέσει κάποιος, ας πούμε τώρα. Ναι. Και δεν είναι η σχέση σου. Περιμένεις να χωρίσεις ή κερατώνεις. Μου έχει τύχει έτσι στα τελειώματα, χώρισα και είπα ακριβώς τον λόγο που χώρισα. Μπράβο. Okay. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινή. Τίμιο. Πάντα, πάντα. Ο οποίος ήταν, αν επιτρέπετε. Προφανώς και εντάξει, δεν πήγαινε άλλο η σχέση μας και στο σημείο που έχουμε φτάσει για να με ελκύει κάποιος άλλος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και τέλος. Σωστή. So, ναι. Θα προτιμούσες να κερατώσεις ή να σε κερατώσουν. Θα προτιμούσα να με κερατώσουν, διότι ξέρω ότι θα τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ότι εγώ θα είμαι σωστή. Οπότε με κερατώσουν. Δεν πειράζει, θα πάω στον επόμενο. Τουλάχιστον να κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει ψάξει ποτέ κινητό. Άπειρες φορές είχα και κωδικού στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα γιατί αυτό. Ή βρήκε κάτι όταν έψαξε. Κάθε φορά. Πάντα τα βρήκα. Πάντα άμα ψάξει, βρίσκει. Και αφού βρήκε, τι έκανε. Άλλαξε κωδικού. Βρίζουμε. Όχι. Ψάρος, παπές, κάτι. Έγινε της Ιερόδουλης στο κάγκελο. Της Ιερόδουλης στο κυκλίδωμα. Δηλαδή δεν είσαι από τις γυναίκες που, οκ, βρήκες κάτι, φεύγεις κυρία ρε παιδί μου χωρίς να δώσεις σημασία. Όχι. Προφανώς και θέλει σοου. Εννοείται. Εννοείται θέλει σοου. Έχω βρει πάρα πολλές φορές και γι' αυτό έχω να πω στα κορίτσια ότι άμα δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να χωρίσετε, έχετε μπει δηλαδή στη διαδικασία να σκέφτεστε να ψάξετε το κινητό. Άμα δεν είστε σίγουροι ότι θα χωρίσετε με αυτά που θα δείτε, να μην το κάνετε, γιατί μετά θα είναι ακόμη χειρότερο. Υπάρχει αληθινή φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ναι, υπάρχει, εγώ έχω. Έχει. Ναι. Χαιρετίσματα κιόλας. Πες το από το Μαρκάζο. Γεια σου, Ντάμι. Γεια σου, Ντάμι. Ο καλύτερος σου φίλος δηλαδή είναι άντρας, όχι γυναίκα. Ναι, δύο άντρες. Μια χαρά. Ωραία. Να ρωτήσω, έχεις κάνει ποτέ την άρρωστη για να μην πας δουλειά ή να μην πας σχολείο? Προφανώς. Α, είσαι σε χασιάρα. Φουλ, μέχρι αηδίας. Μέχρι αηδίας. Ας πούμε, από το μπουκάλι της μαμάς μου δεν μπορώ να πιω. Μόνο είναι τέρμα ανάγκη. Ναι. Α, τόσο τέρμα ανάγκη, δεν μπορώ. Ούτε το ίδιο πιρούνι χρησιμοποιείτε. Το πιρούνι δεν έχω θέμα.
Α, εντάξει τότε. Άρα δηλαδή έχει θέμα με τα σάλια που να μην γίνονται. Ναι, 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 πάρα πολύ. Πάρα κατάλαβα. Πολύ. Το πυρούνι τη βγάζει. Τέλος πάντων, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα έκανες αν στη σχέση σου αντιμετώπιζες, ρωτάει το κοινό, ψυχολογική ή σωματική βία. Θα χώριζα, θα το έλεγα στους φίλους μου και στους γονείς μου, στη μαμά μου δηλαδή σίγουρα. Και στο δικηγόρο. Καλά, δεν εντάξει, εννοείται. Εν τέλει. Εννοείται. Ωραία. Γεια σου, Ιάσονα. Πώς νιώθεις που ο Ιάσονας ποιος είναι? Ο δικηγόρος μου. Α, εντάξει. Τρόμος, πάρα καλά που το διευκρίνησες. Πώς σε αισθάνεσαι, πες μας λίγο, γιατί δεν το είπαμε καθόλου, παιδιά. Να πούμε ότι η Modern Cinderella θα είναι super host στα φετινά Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ. Πες μας λίγο, αν υπομονείς για αυτή την εμπειρία. Πάρα πολύ. Θέλω πραγματικά να δω πώς έχουν γίνει τα acts, τα ντουέτα, όλα αυτά. Έχω πολύ άγχος, μην πέσω. Όπα. Αμάν. Γιατί να πέσεις. Γιατί, μου το λέει ο Νόρι, για τόσο καιρό αυτό μου λέει. Μου λέει. Δεν μπορώ να βρίσκω. Μη φας τα μούτρα σου. Ναι. Okay. Να σε ρωτήσω, η μητέρα σου όταν έμαθε για το παιδί, πώς αντέδρασε, έτσι, κανένα καλό story time? Να μας ζήσει, να μην κάνω πλάκα. Όντως. Και τελικά όταν είδα την κυλίτσα. Η κυλίτσα ήρθε στους 6 μήνες. Πρώτα είδε το τεστ. Εντάξει. Ωραία. Τουλάχιστον πίστηκε. Ναι. Κάτι γι' αυτό. Ωραία. Τουλάχιστον είσαι τη μαμά και σε βοηθάει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κοίτα, η μαμά με βοηθάει μία φορά στο τρίμηνο. Γιατί δεν μένει η Αθήνα. Α, ναι. Ναι, είμαι μόνη μου στην Αθήνα, δεν έχω κάποια βοήθεια. Οπότε, όταν είμαι πολύ πιεσμένη, ας πούμε τώρα που έχουμε τα ΜΑΤ και όλο αυτό το τρέξιμο, αναγκαστικά τον πήγα 10 μέρες με 2 εβδομάδες στη μαμά μου, γιατί δεν γινόταν να ανταπεξέλθω με το μικρό και με τις δουλειές ταυτόχρονα. Λογικό. Να σε ρωτήσω λοιπόν, να επιστρέψω πάλι στο άντρες εναντίον γυναικών. Ποιος κάνει καλύτερο σεξ? Εμείς ή εσείς? Εμείς. Κοίτα, εντάξει. Αυτές. Για να κάνουμε όμως εμείς οι γυναίκες καλό. Πρέπει να υπάρχει μία, ρε εσύ, θεωρώ. Πρέπει να υπάρχει μία. Εντάξει, υπάρχουν κατηγορίες που είναι πολύ καλές οι γυναίκες και κατηγορίες που είναι πολύ καλοί οι άντρες. Αλλά άμα δεν υπάρχει χημεία, τι να το κάνεις? Δεν πάει να είσαι και πιο έμπειρος και πιο έμπειρη. Δεν θα γίνει τίποτα. Και ποιος κάνει και περισσότερο σεξ, εμείς ή εσείς? Οι γυναίκες προφανώς. Αυτό είναι. Κανόνας. Ναι. Κανόνας. Οι γυναίκες αντέχουν, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα ο άντρας μπορεί να κάνει 10 φορές τη μέρα. Με πολύ πίεση. Από μισό λεπτό η καθεμία βγαίνει. Περισσότερες φορές που έχεις κάνει σεξ μέσα στην ημέρα, πόσες είναι? Πάρα πολλές. Πόσες είναι? Ενδυγματική. Έχω κάνει το πρωί μέχρι το βράδυ. Α, μαραθώνιος! Εργαλείο! Αληθωρήσαμε κανονικά στο σεξ. Όχι, εντάξει. Ήξαμε και μια μεσημεριανή σιέστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Mad Radio 106,2 και στα Καμενοβούλα. Να πούμε ότι επέστρεψε και στο TikTok. Επέστρεψε και στο TikTok. Καλώς ήρθες πίσω. Ναι, ναι, παιδιά, είμαι πάλι πάνω. Ξέρω, σας έλειψα πολύ. Όχι σε όλους βέβαια. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μου το κατεβάσετε. Ξέρετε εσείς ποιοι. Όσο φορές και να μου το κατεβάσετε, πάλι θα τα ανεβάζω. Φυλάκια. Και θα τη δούμε και στα φυσικά ως super host στα Mad VMA. Καλή συνέχεια, παιδιά. Σας. Mad Radio Podcast. Τα ακούς στο Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και στο κανάλι του Mad Radio στο YouTube.